Καλημέρα σύντροφοι και φίλοι. Χαιρετίζω και εγώ με τη σειρά μου τη σημερινή μεγάλη σύσκεψη. Το ΚΚΕ αποδεικνύει έμπρακτα το ιδιαίτερο βάρος που δίνει στη λαϊκή οργάνωση κάθε μορφής, συνδικάτο, σωματείο, σύλλογο και σε πραγματική συμμετοχή του λαού, αυτή που εκφράζεται μέσα από την αγωνιστική δράση όλων αυτών των φορέων. Σύντροφοι και συνάδελφοι, η ανάπτυξή τους τσακίζει τις ζωές μας καθημερινά. Παλιά άκουγες το σύνθημα που είχαν όλοι οι εργαζόμενοι, κυρίως να πάει καλά ο τουρισμός, να έχουμε δουλειά και θα είμαστε καλά. Τώρα αυτό δεν ακούγεται από τα σώματα κυρίως των εργαζομένων. Καταλαβαίνουν καλά ότι οι τζίροι των ξενοδοχείων και όχι μόνο δεν σημαίνουν και αυξήσεις στους μισθούς. Οι μισθοί και τα ψευτοεπιδόματα που δίνονται δεν φτάνουν. Όχι για να βιοποριστεί ο ξενοδοχοϋπάλληλος και ο εποχιακά εργαζόμενος, αλλά ούτε για το μισό χρόνο δεν φτάνει εκεί που έχει φτάσει και η ακρίβεια. Και το φετινό καλοκαίρι στο νησί της Λευκάδας, όπως και τις προηγούμενες σεζόν, η εργατική τάξη του νησιού βίωσε την εντατικοποίηση, τη δουλειά μέχρι εξάντλησης. Πολλά και τα παραδείγματα για λιποθυμίες. Πρακτικά να μην τηρείται τίποτα από το ωράριο, τα ρεπό, αλλά και περιπτώσεις που δεν καταβάλλονται καν τα δεδουλευμένα των εργαζομένων. Και σε αυτές τις περιπτώσεις μόνο όταν οι εργαζόμενοι ήρθαν σε επαφή με το σωματείο, είχαν νίκες. Τώρα προσπαθούν να επιβάλλουν σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς, παράδειγμα για να μην υπάρχει ούτε καν το δικαίωμα της επίσκεψης εργασίας και άλλα. Η μεγαλεργοδοσία δείχνει τα δόντια της και εμείς θα συνεχίσουμε, συνάδελφοι, να δείχνουμε τα δικά μας. Μεγάλο ζήτημα είναι και στο νησί, το που βρίσκονται οι εμποροϋπάλληλοι. Ακούσαμε και τη συναδέλφουσα και συντρόφισσα στην αρχή. Στάζουν αίμα στην κυριολεξία, στο βωμό του κέρδους και στο σύνθημα ότι πρέπει να είναι ανοιχτά όλες τις μέρες, 7 μέρες. Και την Κυριακή, από τα ξημερώματα. Γιατί λέει δεν μπορεί ο τουρίστας να έρχεται εδώ και να βρει τα σούπερ μάρκετ κλειστά. Κοιτάξτε στην υπόλοιπη Ευρώπη τι γίνεται. Εδώ φτάσαμε και πριν 2 χρόνια στο σημείο οι ξενοδόχοι να απαιτούν να σταματήσει η οικοδομική δραστηριότητα στο νησί κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, με συνέπεια να αφήνουν τους οικοδόμους άνεργους, χωρίς κανένα εισόδημα. Μόνο και μόνο, λέει, για να μην ενοχλούνται οι τουρίστες και πέσει, λέει, το επίπεδο. Δηλαδή, τα κέρδη των μεγαλοεπιχειρηματιών τουρισμού να αυξάνονται, χωρίς να από κάπου έτσι να δυσφημίζονται. Δεν τους πέρασε όμως μετά τη μαζική κινητοποίηση των οικοδόμων από κάλεσμα του συνδικάτου. Αλλά βρίσκουν συμμάχους σε αυτά και τα κάνουν. Είναι τα κόμματα των ξενοδόχων και των μεγαλοεπιχειρηματιών που βάζουν πλάτες. Όπως κάνανε όλες οι εκλεγμένες δημοτικές και περιφερειακές αρχές όσα χρόνια του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Τόσο αέρα τους έχουν δώσει που εργολάβος στον Ιδρύ που είχε αναλάβει να φτιάξει το πεζόδρομο και είχε το προσωπικό να εργάζεται στην κυριολεξία από ήλιο σε ήλιο, σε παρέμβαση του Σωματείου Οικοδόμων και περιφρούρηση της απεργίας, έφτασε στο σημείο να κάνει μηνύσεις σε συναδέλφους, ακόμα και σωματικό τραυματισμό. Πήρε όμως οργανωμένη απάντηση από το εργατικό κίνημα του νησιού και τώρα παίρνει έργα και το φυσάει και δεν κρυώνει. Δεν τους ενδιαφέρουν τα έργα για το λαό, αλλά πώς θα ταΐσουν μεγαλοεργολάβους και κατασκευαστές να μπουκώσουν με κέρδη. Τέτοια ανάπτυξη, συνάδελφοι, στο νησί μας που να μην μπορούν να εξασφαλίσουν στέγαση για τα νέα ζευγάρια, να έχουμε ένα υποστελεχωμένο, τελείως διαλυμένο νοσοκομείο, να μην έχουμε μια παιδική χαρά να πάνε τα παιδιά μας, να καταφεύγουν πολλοί εργαζόμενοι να πληρώνουν σχεδόν το 2/3 του μισθού σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς, αφού οι δημοτικοί σταθμοί δεν επαρκούν, ενώ στα σχολεία που η κρατική χρηματοδότηση είναι πολύ μικρή, καλούν τους ίδιους τους γονείς
να βάζουν το χέρι στην τσέπη για να ισχύσουν τη λειτουργία του σχολείου. Φέτος δεν είχαμε και δεν έχουμε ούτε νερό να πιούμε και να πληθούμε στο νησί, αυτό με τη μεγάλη ανάπτυξη. Οι υποδομές στην αποχέτευση στενάζουν και υπολειτουργούν. Επικρατεί κανονικά στη Λευκάδα μια πλέον υγειονομική βόμβα. Αρκετός κόσμος, συνάδελφοι, έψαξε το σωματείο, το απευθύνθηκε στο εργατικό κέντρο με αυτό το «κάτι πρέπει να κάνουμε», που βρίσκεται στα χείλη πολλών, που όλο και περισσότερο απασχολεί τους εργαζόμενους αλλά και το σύνολο του λαού. Το εργατικό κέντρο Λευκάδας με αποφασιστικότητα μπήκε μπροστά. Προσπεράσαμε διάφορες φωνές που έλεγαν ότι αν αντιμετωπίσουμε ξεχωριστά το πρόβλημα με άλλο διαφορετικό τρόπο, να μην το φτάσουμε στο πεζοδρόμιο, θα λυθούν κάποιες καταστάσεις. Εμείς βάζαμε ακριβώς το αντίθετο, ότι οργάνωσε στα σωματεία και στους συλλόγους και πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους. Επιμείναμε στο ενιαίο χαρακτήρα των προβλημάτων στην πολιτική του ρίζα, ότι η ουσία είναι οι πολιτικές αποφάσεις για την χρηματοδότηση και τις ελέγχους των υπηρεσιών και των υποδομών, που διαμορφώνοντας τέτοια αιτήματα, παράλληλα αναδείξαμε το σχεδιασμό που έχουν για την ιδιωτικοποίηση του νερού και με αυτό το πλαίσιο πάλις καταφέραμε να συσπηρούσουμε δεκάδες σωματεία σε όλο το νησί, πραγματοποιώντας δύο μεγάλα συλλαλητήρια για τη Λευκάδα. Αναγκάσαμε βεβαίως την ίδια την κυβέρνηση να κουβαλήσει άρον-άρον το Μητσοτάκη για να κάμψει τις αντιδράσεις των οποίων υποδεχτήκαμε με πολύ καλή μαχητική αγωνιστική κινητοποίηση. Συναδέλφες και σύντροφοι, πολλά είναι τα ζητήματα που μπορούμε να βάλουμε, όπως και αυτά που έχουν μπει για την αλληλεγγύη προς τον Παλαιστινιακό λαό και όχι μόνο. Αλλά να μην φάω πολύ χρόνο βεβαίως, οι εξελίξεις απαιτούν τώρα καθημερινά μέσα από τη δράση μας να αφυπνίσουμε και να γιγαντώσουμε το ανάστημα των εργατών, να φουσκώσει ένα αντιπολεμικό ποτάμι, γιατί κανένας δεν θέλει να γίνει ο ίδιος και ιδιαίτερα τα παιδιά του κρέας για τα κανόνια των υπεραλιστών. Μέσα από αγωνιστικές παρεμβάσεις να αναδείξουμε το κρίσιμο ρόλο που παίζει η βάση του ακτίου και άλλων, πολλών δυστυχώς στη χώρα μας, στη συμμετοχή των ελληνικών κυβερνήσεων στα δολοφονικά στρατιωτικά σχέδια. Κυρίως, και κλείνω όμως, να φωτίσουμε το δρόμο της ειρήνης, της δικαιοσύνης και το δρόμο χωρίς εκμετάλλευση, όπου κανένας δεν θα είναι πάνω από τον άλλον, και αυτό προϋποθέτει η οργάνωση του αγώνα σε όλα όσα δικαιούμαστε, γιατί όσα υπάρχουν γύρω μας, όλα τα δημιουργήματα της εργατικής τάξης πρέπει να ανήκουν σε αυτή και αυτή να τα απολαμβάνει. Ευχαριστώ πολύ.